Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Και από την ώρα που σε είδα έχω εντελώς τρελαθεί. Μου κοπέλε σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και δεν είμαι καλά. Μαζί σου κολλήσα και δεν μπορώ άλλη πια να σκεφτώ. Δεν σε γουστάρω και απορώ πως μου συμβαίνει αυτό. Ήχος πολλών καρδιναλίων και μεγάλο τουπέ. Μια ξεκάβαλα το ψηλά κι σπάρει το να μα ναι. Έχεις μεγάλη γκάμα, θα μας τον κάνουν ουρά. Από μικρούς τυπάδες μέχρι ματσόμενα πουρά. Παίζεις με όλους, υπάρξει πάντως λες. Και θες να είναι επιθυμίες σου για αυτούς για τα γιες. Έλα που δεν μπορώ, έλα, δισταθώ. Σ' αυτό το πρώτη φόρεμα που φοράς. Και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς. Έλα που δεν μπορώ, έλα, δισταθώ. Σ' αυτό το πρώτη φόρεμα που φοράς. Και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς. Ησύχασε, ησύχασε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Γεια σου, Νικόλα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Γεια σου, Νικόλα! Γεια σας, παιδιά. Πώς είστε, είστε καλά? Λοιπόν, βλέπετε σήμερα πάνω το πρωί εδώ πέρα στο σήμα, στην οθόνη του Open, ένα ιδιαίτερο σήμα. Είναι ένα κερί που σχηματίζει τον αριθμό 100. Είναι τα 100 χρόνια μνήμης από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και εμείς εδώ στο Open για ένα μήνα από σήμερα μέχρι και 19 Μαΐου, που είναι και η μέρα της επετείου, με ειδικά αφιερώματα που θα βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια σε όλο το πρόγραμμα. Γιατί μόνο όταν δεν ξεχνάς την ιστορία σου, προχωράς μπροστά. Εδώ υπάρχει μια κονκάρδα που φοράω που έχει το λογότυπο αυτού του αφιερώματος. Είναι το γράμμα G, αρχικό της λέξης genosia, genocide, γενοκτονία, όπως το εμπνεύστηκε και το αποτύπωσε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Να είναι καλά, να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε, σαφέστατα. Πάμε τώρα στα δικά μας. Στο Instagram είμαστε παπάκι για την παρέα και στο Twitter hashtag για την παρέα. Σήμερα φαντάζομαι ότι την έχετε με χάπια την ενδυματολόγο. Ξέσπασε το είναι της. Δεν έχω δει κάτι πιο τρομακτικό. Ναι, υπάρχει και κάποιο λουλούδι στο κεφάλι γιατί δεν... Κούκλα, κούκλα! Κούκλα ή μουκλά, κούκλα! Είσαι πάρα πολύ ανοιξιάτικη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να πω χρόνια πολλά. Άπα. Ναι, ναι, γιορτάζει η Φιλίπα μου. Μάθιους, δεν έχω άλλη. Φιλίπα. Υπάρχει μία Φιλίπα. Φιλιππία, Φιλίπα. Συγγνώμη, μία, γιατί του Φιλίππου. Δεν είναι, είναι, είναι άλλο αυτό. Αυτή είναι μόνη τη. Έκανε όλο καριέρα. Μπράβο, να ξεσηκωθούν και τα άλλα γυναικεία ονόματα, έτσι. Η Παναγιώτα μόνη, όχι με τον Παναγιώτη. Η Μαρία μόνη χωρίς το Μάριο. Ναι. Ξεσηκωθείτε. Πρόκαλο! Τα γυναικεία ονόματα να ξεσηκωθούν και να πάρουν μόνο του γιορτή. Πάρα πολύ ωραίο από το πουθενά. Είδες, πολύ ωραίο, επαναστατικό. Σήμερα είναι η κλήρωση για το Samsung, το Galaxy, το S10, το E. Επίσης, ταυτόχρονα η εταιρεία Gorgoli στέλνει στο Scooter Orbit 50 και Volkswagen Move Up. Μπίμπι! 14999 σταθερό και το όνομα τεπώνυμο τηλέφωνο. Open και το όνομα τεπώνυμο στο 14999. Μπείτε στον πειρασμό και μπορεί να είστε εσείς τυχεροί Πασχαλιάτικο. Κυρίες και κύριοι, αν η Παρασκευή είχε πρόσωπο, τορκίζομαι θα ήταν η Βάνια μας. Έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Έτσι και πλάτη έξω και ποτάκια. Τι μας φύλαγες, θε. Παιδιά, αυτά είναι η Πασχαλιά. Τα λουλουδάκια θα ανθίσουν. Αυτό έχει πάρει το δρόμο του πια. Οι Πασχαλίτσες θα πετάξουν, οι παπαρούνες θα κοκκινήσουν. Είναι Παρασκευή, παιδιά μου, είναι Παρασκευή και σήμερα θα το κάψουμε γιατί θα κάνουμε να τα πούμε και λίγες μέρες. Έχουμε διακοπές.
Έχουμε διακοπές, παιδιά, μπροστά μας. Κάποια αρνιά περιμένουν να σουβλιστούν. Η τσίκνα της Ανάστασης. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Θέλω λοιπόν σήμερα να το γιορτάσουμε, να το τσουγκρίσουμε και να το σπάσουμε γενικότερα το μαγαζί τώρα που μπορούμε. Να το πουπουνίσω! Έγινε. Game Boy. Το πουπουνάω. Έλα και φάρετε, έλα και φάρετε, είναι Παρασκευή. Έρχεται σε λίγο Πάσχα. Φεύγουμε για διακοπές. Θέλω τώρα να μοιράσω σ' όλους σας πολλές ευχές. Πάσχα, 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 έρχεται το Πάσχα, Πάσχα, Πάσχα. Πάσχα, 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 σ' όλους καλό Πάσχα, Πάσχα, Πάσχα. Το εύχομαι για όλους, παιδιά. Πάσχα, 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 έρχεται το Πάσχα. Θέλω να καταλάβετε ότι σήμερα η διάθεση είναι Παρασκευή που κλείνουν τα σχολεία για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εδώ πέρα τα παιδιά το ξέρουμε ότι είναι σχολείο, έτσι, Τετάρτη Δημοτικού όλα μαζί. Οπότε θέλω να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, θα δώσω κάποιες. Το προκάλεσε. Το χορεύεις, το χορεύεις. Τι όμορφος που είσαι σήμερα. Σε ευχαριστώ, Αντρέα μου, και εσύ πολύ γυμνασμένος. Θέλω λοιπόν να δώσω κάποιες συμβουλές για τις γιορτές, για να τα πάμε όλα καλά και να έχουμε ένα πολύ ωραίο Πάσχα. Ξεκινάω λοιπόν. Καταρχάς, η Νονή, λίγο θα ήθελα να ηρεμήσετε. Μην τζιμπάτε στα μάγουλα, τα παιδάκια, επειδή έχετε ενοχές που δεν τα έχετε δει όλο το χρόνο. Όχι, είναι γιατί και εμένα ο νονός μου στην εκκλησία μια φορά τον είδα και μετά ποτέ ξανά. Και δεν είμαι και ο μόνος. Bye bye, no. Έλα ρε, Αντρέα, με ένυψες λάδι. Και ήμουν κι εγώ με μουστάκι, είχα μια έτσι πρόωρη ανάπτυξη. Γιατί παιδιά αυτό κάνουν, βαφτίζουν τα παιδάκια, εξαφανίζονται οι νονοί και μετά ξαφνικά από το πουθενά κάνουν εμφάνιση guest το Πάσχα. Δεν αναγνωρίζει το παιδάκι ποιος είναι ο κύριος. Για να καλύψουν αυτοί το κενό οι νονοί, τα τραβάνε, τα τσιμπάνε, τα κάνουν ανωκάτω, τα παιδάκια υποφέρουν. Αφήστε τα παιδάκια ήσυχα οι νονοί. Δώστε τη λαμπάδα, πείτε ένα συγγνώμη και καλό Πάσχα. Και τέλος. Σαν το μικρό φαντασματάκι ο νονός, φαντασματάκι, έτσι εμφανίζεται στο σπίτι καθενός και φέρνει τη λαμπάδα. Σαν το μικρό φαντασματάκι κοινωνά, φαντασματάκι, φέρνει τα δώρα μες στο Πάσχα ξαφνικά. Έτσι είναι στην Ελλάδα. Για προσέξτε λιγάκι, για προσέξτε λιγάκι, νονί. Ο δικός μου νονός, ο Δημήτρης Μακαλιά. Δημήτρη. Μα τι, μίλησες για νονούς τώρα. Απλά να πούμε σε όλους τους νονούς να μην ξεχάσουν τη λαμπάδα στα βαφτιστήρια τους. Είναι κάτι που μου ταιριάζει, κατάλαβες. Είναι κάτι που σου ταιριάζει τόσο πολύ που θέλω να το σκεφτείς πω τι είναι αυτό κι άλλα τώρα. Και δώρα. Τώρα σε θυμήθηκα αυτό το Πάσχα, τώρα στα έφερα. Α, βλέπω ότι είναι όλα στο νούμερό μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο νονός με παρακολουθεί, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Μακαλιάς. Ευχαριστώ, γεια σας. Σε ευχαριστώ, σ' αγαπώ. Έχω κι άλλα βαφτιστήρια. Έχεις κι άλλα βαφτιστήρια. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, είσαι υπέροχος. Χειροκροτήστε, εξαιρετικός. Πόσο τον ευχαριστώ. Προχωράω, συμβουλή νούμερο 2. Η περιφορά του επιταφείου, παιδιά, αυτό είναι πολύ σωστό θέμα. Θα ήθελα να γίνει λίγο έτσι με ένα πιο λογικό ρυθμό. Ή σας πιάνει, ας πούμε, τώρα αυτό που τους πιάνει όλους και θέλουν να είναι ακριβώς δίπλα στον επιτάφιο. Δεν έχω καταλάβει. Νομίζουν ότι όποιος είναι πιο κοντά είναι πιο πιστός. Όχι. Δεν πάει έτσι. Και πίσω να ακολουθείς το ίδιο είναι. Γίνεται την περιφορά κανονικά. Δεν χρειάζεται να σπρώχνεις πέρα δόθε, να βρεθείς ακριβώς δίπλα. Ακολούθησε τον επιτάφιο με μια αξιοπρέπεια σαν πιστός. Κατανικτικά. Και περνάω Ανάσταση. Παίρνω χρόνο γιατί θα πω πολλά. Αρχικά θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν χωράμε όλοι μέσα στο ναό. Πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε και αυτό. Επίσης, αν θες να είσαι πρώτος μπροστά, που λέμε με πρώτο τραπέζι πίστα, δεν ξεκινάς από το σπίτι 12 παρατέταρτο. Δεν γίνεται έτσι. Θα ξεκινήσεις από νωρίς και θα πας από την αρχή της λειτουργίας. Μη δω τα γνωστά. Όχι, γιατί παιδιά κάθε χρόνο είναι αυτή η γνωστή κυρία
μαλλί τούρλα, νύχι κάγκελο. Έχει αγοράσει λαμπάδα κεράκι 2 ευρώ έξω από την εκκλησία. Την έχετε δει, είναι αυτή η κυρία. Και μετά αυτή προχωράει και σπρώχνει με αυτό το χαμηλωμένο βλέμμα της πιστής και ενώ σπρώχνει για να πάει μπροστά, μιλάει χαμηλόφωνα και πολύ σοβαρά και λέει «Με συγχωρείτε, συγγνώμη, συγγνώμη, με συγχωρείτε, συγγνώμη, συγγνώμη, να περάσω λίγο. Όχι, κυρία μου, να μην περάσεις. Τέλος». Μια κυράτσα μπαίνει, μια γνωστή κυρία, φοράει γούνα η ζέβρα, κοιτάζει μ' απορία. Μια κυράτσα μπαίνει, μπαίνει με μανία, κρατάει στο χέρι λαμπάδα, με 2,3 ευρώ. Δεν δίνω σημασία, προχωράω. Οι γονείς θέλουν να προσέχετε τα παιδάκια, μην τα αφήνετε να τρέχουν πανικόβλητα πέρα δόθε. Γιατί τα πάνε στην Ανάσταση ρε τα παιδάκια. Δεν ξέρουν πού ακριβώς. Τι βλέπετε ρε γαμότο. Δεν ξέρουν πού ακριβώς πηγαίνουν. Νομίζουν ότι είναι εκδρομή. Τρέχουν στο προάβλιο, φωνάζουν. Πρέπει να καταλάβει και το παιδί κάποια στιγμή την κατάνοιξη των ημερών αυτών. Τώρα λίγο ησυχία. Οι έφηβοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ. Ειλικρινά, μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, στα πόδια σας σχεδόν πέφτω, λίγη οικονομία στο βαρελότο. Δεν γίνεται, παιδιά, κάθε χρόνια αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι μεγάλοι στην εκκλησία, άνθρωποι με καρδιακά προβλήματα. Λίγο οικονομία στο στράκα στρούκα. Όχι αυτό γιατί, παιδιά, εγώ το θυμάμαι από μικρός. Έκλεγα στην Ανάσταση. Πας με το κεράκι σου κανονικός και φεύγεις πια ή με μερική κόφωση ή με καρδιακό επεισόδιο το λιγότερο. Ας πούμε μια φορά το Χριστός Ανέστη με ηρεμία. Ήσυχα, ρε παιδί μου. Δεν έχω ακούσει και ολόκληρο το ρεφρέν ποτέ. Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει, η καρδιά μου σπάει, πέφτει σαν κροτίδα. Έπαθε μια θεία εγκεφαλικό απ' το πανικό. Σαν πάνη την είδα, όλα είναι ίδια. Άμα δεν ακούς, μου το είπε πέρσι κάπου ένας παππούς. Και τα βαρελότα, τα βεγανικά, στο κούφου την πόρτα, υπεραστικά. Πολύ ωραίο. Τώρα θα περάσω σε ένα θέμα πιο σοβαρό. Υπάρχουν κάποιοι ψάλτες στις εκκλησίες που, εντάξει, συγγνώμη τώρα θα το πω, αλλά ισχύει, είναι φάλτσι. Φάλτσι. Ωραίος θα ήμουνα δεξής, φαντάζομαι. Στην περίπτωση αυτή, πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έχω βρεθεί σε λειτουργία και δεν έχει συναντηθεί ο ψάλτης με τις νότες ούτε για ένα γεια. Δεν έχουν πει κουβέντα. Κάνω έκκληση σε όλους τους υπεύθυνους να προσέχουν λίγο τους ψάλτες την Ανάσταση που έχει και πιο πολύ μάζεμα κόσμου. Δεν λέω τώρα να τους περάσουν και από το The Voice. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, νότες, μελωδία, ρυθμός. Δεν χρειάζεται να είναι και Celine Dion, το αξιοπρεπές. Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, επειδή μου έχει τύχει να ακούσω έτσι και με υπέροχο ψάλτη λειτουργία, δεν συγκρίνεται, είναι άλλος κόσμος. Για σένα ψάλτη, μωρό μου, μην κάνεις φάλτσο. Μην κάνεις φάλτσο. Μου έχει τύχει κάπου το Χριστός Ανέστη, όμως φάλτσο. Μην κάνεις φάλτσο. Μην κάνεις φάλτσο. Σου εύχομαι να μη σου τύχει στη ζωή σου τόσο φάλτσο. Μην κάνεις φάλτσο. Το Άγιο Φως, θα ήθελα λίγο να είμαστε προσεκτικοί γενικώς με το Άγιο Φως. Κεριά και λιβάνια να τα κρατάμε σε μια απόσταση ασφαλείας, παιδιά, από τον μπροστινό και από τον πισινό επίσης. Τρέχουμε όλοι να πάρουμε το φως, σαν να μην υπάρχει αύριο και μετά καταλήγουμε στο τι σας έκανα, κύριε Γαϊτάνε. Δεν είναι τώρα να παθαίνουμε τέτοια. Το φως θα φτάσει σε όλους την ώρα του. Περιμένετε το. Τώρα θα περάσω στο τραπέζι της Ανάστασης, όπου εκεί πέρα.
Α, έφτασα αφού. Αφού το πάω βήμα-βήμα. Αναστήθηκε γλέντι την άλλη μέρα. Θα φάμε. Τι ωραία. Εκεί, αν πετύχει μαγειρίτσα, όλα είναι μια χαρά, μην το κάνετε θέμα. Σε εσά που δεν τρώτε, υπάρχουν εναλλακτικές. Κάποιοι την κάνουμε μανιτάρια, κάποιοι παραδοσιακοί. Κάποιοι με αρνή. Τώρα, όπως και να τη φάτε, καλή χώνευση. Θέλω όμως να σταθούμε λίγο στο τσούγκρισμα των αυγών. Πολύ σημαντικό. Γιατί κάτι πιάνει τον Έλληνα στο τσούγκρισμα του αυγού και το παίρνει κάπως πιο προσωπικά από όσο πρέπει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, άμα το παρατηρήσετε. Όταν έρχεται η ώρα του αυγού, υπάρχει μια συγκεκριμένη ενέργεια επιθετική και σου έρχεται ο άλλος στο τραπέζι, ο συγγενής, ο φίλος, και ξαφνικά το πιάνει ένα ανταγωνιστικό με το αυγό. Ότι τώρα θα δεις, ρε, θα στο σπάσω. Μύτη, μύτη, όχι, γύρνα τώρα κόλο-κόλο, τώρα γύρνα να τις φας. Τι τους γίνει, εγώ δεν έχω καταλάβει. Θέλω λίγο να ηρεμήσουμε. Σπάστε τα αυγά σας με μια αξιοπρέπεια. Τσακ, τσουκ. Ψύχρεμα. Απόψε θέλω ένα αυγό, τίποτα άλλο πια να μην θυμάμαι. Δεν μπορώ, ρε. Κάποιος μια φορά μου τσούκρισε τ' αυγό κι από τότε πάντα το φοβάμαι. Μου σπάσε τα ποτήρια, μου σπάσε και τα αυγά. Εγώ του πήρα τη λαμπάδα, πες μου τι θέλει ξαφνικά. Μου σπάσε τα ποτήρια, μου σπάσε και τα αυγά. Εγώ του πήρα τη λαμπάδα, τα σπάσε όμως όλα πια. Ναι, σαμπουκάς, παιχνίδι, το είδαμε. Και τώρα θα περάσω στην Κυριακή του Πάσχα. Τι να πω τώρα, σας δίνω ρεπό. Ρεπό. Σουβλίστε όπως θέλετε. Μόνο. Έχω κάτι μικρό. Αν γίνεται λίγο τη μουσική, λίγο πιο μαζεμένα. Γιατί βγαίνει στο δρόμο, ας πούμε και ακούς τρία νησιώτικα μαζί ταυτόχρονα, που δεν ξεχωρίζει τώρα που σου έρχεται πιο. Εν τω μεταξύ ακούει ένας του άλλου, το δυναμώνει ένας ότι δεν μαζί τη βιβλία ο τώρα, όχι, όχι. Τα ακούει ο άλλος, λέει έτσι είσαι, θα το δυναμώσω κι άλλο. Και αρχίζει και γίνεται το αλάι μαλάι. Δηλαδή ακούγεται Κονιτοπούλου με πάριο ρεμίξ. Δεν είναι πολύ ωραίο. Το νησιώτικο θέλει και αυτό λίγο το μέτρο του. Άσε που κάποια στιγμή σε πιάνει και μια ντάγκλα αυτή η μεσημεριανή. Θε να κοιμηθεί λίγο. Πόσε φορέ δεν αποκοιμηθήκατε μετά από το αρνί, έρχεται εδώ αυτό, κατεβαίνει κάτω το αίμα, τελείωσε. Έγινε πολύ ωραία. Κοιμάσαι εσύ μέσα, ενώ οι άλλοι χορεύουν το άρμενα κι με, κυρά μου, πάρε με. Όλοι το έχουμε πάθει αυτό. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσω. Θα ευχηθώ καλό Πάσχα και καλή αντάμωση να έχουμε. Έλα, ξεσηκωθείτε! Έτσι! Όπα! Εύχομαι καλό μας Πάσχα, φίλοι μου. Σε πολύ ωραίος, αθόρυβος. Να ξεκουραστώ και λίγο σπίτι μου, σπίτι μου. Έλα! Πού, Νικόλα! Αχ, στο σπίτι μου. Έστε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε τη μία, τη μοναδική, την εξαιρετική, την ανεπανάληπτη, χρυσή τηλεόραση.
πολύ. Αυτή είναι η μπάντα μας, Αλκατράς. Δεν υπάρχει πιο καλοντημένη μπάντα στην Ελλάδα. Προκαλείς και προκάλεσα κάποια πράγματα και... γίνονται. Κάποια πράγματα γίνονται. Αντρέα, άσε την Τουντούκα. Προκάλεσες, το έχεις. Νίκο. Εγώ... Νίκο. Όχι, 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 όχι. Πιστεύω ότι πάμε για επανάσταση. Εγώ που είμαι. Εσύ που είσαι. Γιατί. Πού. Θέλατε κι εσείς ότι... να μπείτε. Μπορούμε να βγάλουμε δεύτερη μαγιά, σειρά. Μαγιά, ξέρω εγώ μόνο σου. Ο, και καλά. Α, έπρεπε να... δεν έπρεπε να είναι κανονικά. Εγώ είμαι. Έπρεπε να, το, έπρεπε να το ζητήσω εγώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στην τηλεόραση να γίνουμε ρεζίλια εδώ πέρα κάτω, να λένε ότι δεν τα πάμε καλά μεταξύ μας. Θα σε βάλουμε σε ένα παντελονάκι στη μέση για να κάνεις αυτά. Πολύ ωραία και θα γίνει ωραίο σετάκι. Ακολουθήστε τα παιδιά αυτά, παπάκι, alcatraz.band. Και εμάς... θα τον πλήξω τον Ανδρέα. Και εμάς παπάκι για την παρέα. Ταυτόχρονα με το κινητό 14999, σταθερό κινητό, όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο, παίρνει όνομα, τεπώνυμο, στο 14999. Σήμερα δίνω το Samsung, το Galaxy, το S10, το E. Επίσης, η εταιρεία Gorgoli στέλνει το Scooter, το Orbit, το 50 και η Volkswagen, το Move Up. Στείλτε μήνυμα και μπείτε στον πειρασμό. Δημήτρης Μακαλιάς, κυρίες και κύριοι! Δημήτρη μου, πόσο σε ευχαριστώ που ήρθες. Εγώ. Σαν όνειρο ότι βρίσκομαι σε αυτό εδώ το τραπέζι. Γιατί το είχες φανταστεί ποτέ, πού το ξέρεις, φέτος το βάλαμε, μπράβο σου. Πολύ ωραίο, τόσο είναι καιρό. Είναι ωραίο, ναι. Βλέπεις είναι και λίγο μπαράκι, παραγγέλνεις και το ποτό σου, λες και λίγο τα νέα σου για Πάσχα. Κρύβεις και από τα πραγματάκια, εσύ βλέπω πολλά... εδώ. Πάντα, παρθένος τώρα, πρέπει μπράβο, να έχω από κάτω από θρησκευτικό χώρο. Τέλεια. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είπες ναι σε αυτή τη βλακία όλη. Να είσαι καλά, είσαι εξαιρετικός. Γι' αυτά είμαι καλός εγώ. Είσαι πάρα πολύ. Χαζό, για καλά μη με θέλεις. Υπερεξαιρετικότατος, συγχαρητήρια. Εδώ πέρα βλέπουμε την αφίσα σας, το αγόρι με τη βαλίτσα, το οποίο θα συνεχίσει για άλλα δύο Σαββατοκύριακα. Αυτό τελειώνει μεθαύριο, την Κυριακή, στο θέατρο Κάπα. Μετά από δύο χρόνια που είμαστε sold out, έχουμε πάνω από 80.000 θεατές. Μπράβο, φεύγουμε και πάμε στη Θεσσαλονίκη μόνο για δύο Σαββατοκύριακα. Ναι. Στο θέατρο Αμαλία. Στο θέατρο Αμαλία που ξανανοίγει η πειραματική σκηνή μετά από τόσα χρόνια. Μπράβο, μπράβο, αγάπη. Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι. 4 και 11 Μαΐου. 4, 5, 11 και 12 Μαΐου. Δεν πειράζει. Δεν, τα είχατε πορτοκαλί, δεν φαντάστηκα. Είναι επαναστατικό αυτό που κάνουμε. Είναι πολύ επαναστατικό. Σουκού, σουκού. 4, 5, 11, 12. Περιμένουμε τους Θεσσαλονικείς να έρθουν να δουν μια υπέροχη παράσταση. Θέατρο Αμαλία, μια υπέροχη παράσταση. Δημήτρη, σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, να έχουμε και θα τα πούμε. Έγινε, έχουμε να πούμε κάποια πράγματα, Δημήτρη. Για μην με ξεχνάς, Δημήτρη, βοήθεια, να είσαι καλά, Δημήτρη. Μια φορά το κορίτσι μου. Γεια σου, Τσίπρα, Σοφία, συνελευσίνα μια φορά το κορίτσι μου που αγαπούσα. Συνελευσίνα μια φορά. Πάτρα ελευσίνα με φοιτητικό. Μισό μπουκάλι βότκα και πάσο τανικό. Πάτρα ελευσίνα με φοιτητικό. Αυτή είναι παίκτρια, είναι εξαιρετική, είναι κεφάτη. Το ρούχο ήταν το ντύσιμο όλο για πέταμα χάλια, αλλά δεν σε νοιάζει. Γιατί, παιδιά, η προσωπικότητα με δες την εδώ πέρα τι χαρά. Δεν την νοιάζει τίποτα. Φαίνεται ό,τι να είναι. Εξαιρετική, κέφαρε. Έφερε και στο κέφι και τη Βίκη, που δεν είναι και πολύ εύκολο. Μπράβο της. Είναι μοναδική. Είναι η καινούργια μου μπέστη, κολλητή. Απαγορεύεται στην εκκλησία, βέβαια, τα παντελόνια. Από τότε που βάλανε οι γραίες στην εκκλησία και γομαλώσουμε όλο τον κόσμο, εγώ δεν φοράω παντελόνια. Τα χρόνια εκείνα λέω που δεν είχαν βγει τα παντελόνια, δεν κρυώνατε. Τρελαίνομαι, αρρωσταίνω. Και ωραίο χρώμα, την έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Και με αυτή πηγαίνω και εκκλησία και σε γάμο, βέβαια με τον ντύσιμο που θα φοράω. Στενό είναι λίγο το ανοίγματά και εντάξει, δεν το δει ο πάτερ εκεί το άνοιγμα. Στην εκκλησία θα κουμπώσω το σακάκι. Έχω έναν κύριο στο καπί που θα του αρέσει πολύ. Ποια είναι? Η Λιλιάνα Χιώτη. Μη μου πιάνεις το γατί, λέγεται το τσάκι. Εντάξει, Αντρέα μου, ό,τι πεις.
Εδώ, όπως βλέπετε, η κολλητή είναι υπερθεούσα. Το παρακολουθούμε. Σύμφωνα με τον εκκλησιαστικό νόμο, το outfit για την εκκλησία έχει δίκιο. Δεν επιτρέπεται παντελόνι σε κάποιες εκκλησίες. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Καλά, στα μοναστήρια έτσι κι αλλιώς τώρα. Γιατί... Αλλά πάτε και βάζετε εκεί πέρα, έχουν κάτι πανιά που φοράνε όλοι τα φοράνε. Δεν ξέρω αν τα πλέον. Εν πάση περιπτώσει, που πάτε εκεί πέρα, γιατί σκάει άλλη μύτη. Το έχω πετύχει. Έχουμε πάει σε μοναστήρι παρέα και έχουμε πετύχει μία κοπέλα που είχε έρθει. Ειλικρινά σας λέω, ήταν δύο ραντάκια που κάλυπταν οριακά το 1/3 του στήθους και ένα σορτσάκι το οποίο έβλεπες μέσα όλα τα όργανα που υπάρχουν. Και τη λένε, δεν μπορείτε να μπείτε έτσι. Και λέει, γιατί τι έχω. Οπότε ντύθηκε και αυτή κανονικά έβαλε. Τη βάλανε 15 πράγματα. Μπήκε πρώτα η παρέα και μετά βγάζανε ρούχα οι άλλοι για να φορέσει αυτή να μπει. Θέλει να προσκυνήσει. Εδώ πέρα η κολλητή δεν έχει πρόβλημα. Φοράει αυτές τις διακριτικές γόβες να τη δουν όλες οι υπόλοιπες πιστές. Είναι ντυμένη ζεύρα. Σε αιχμαλωσία από ό,τι βλέπουμε, γιατί είναι λίγο στενό. Εδώ δεν την νοιάζει. Θα κουμπώσει, θα πάρει πιο μεγάλο. Oversize το σακάκι. Θα κρυφτεί το κιλάκι. Είναι υπέροχη. Είναι ένα λουλούδι του κάμπου. Είναι η πιο ωραία ever. Τι κάνω όταν βάφω. Βάζω μια κρέμα υδρατά, πλώνω στο πρόσωπό μου και στο μέτωπο. Μετά βάζω τη make-up. Τη make-up μετά ξαδέρφη. Βάζω την πούδρα. Δεν μου άρεσε η Κρίκη και το Κωνσταντινάτο, ναι. Μόνο αυτό. Όλες οι γυναίκες έχουν ένα Κωνσταντινάτο που είναι το αβαγαντέ. Τι να πούμε, το Κωνσταντινάτο σε όλες τις γυναίκες υπάρχει στο σπίτι και το σκουλαρίκι η Κρίκη. Είναι υπέροχη. Το τελευταίο ποιο ήταν το αβάν... Αβανγκάντε. Είναι υπέροχη. Δεν ξέρω τι γίνεται στο στόμα της. Ή παραπάνω δόντια έχει κάποια λείπουν γιατί βγαίνουν κάτι φθόγγι. Είναι μέσα στη ζωή, είναι καταχαρούμενη. Φυσικά και όποια γυναίκα σέβεται τον εαυτό της έχει ένα φλουρί Κωνσταντινάτο. Όποια δεν έχει, αυτή τη στιγμή κατάλαβε το, δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Βρες να βάλεις ένα. Την πείραξε πάρα πολύ για το φλουρί, γιατί δεν είναι και τα βρεις στην αγορά και πας και φέρε μου 10 φλουριά. Οπότε το είχε η γυναίκα, το κότσαρε, σου λέει θα κάνω το αβαγκαντέ. Δεν έγινε το αβαγκαντέ. Τα... Μετά δεν πειράζει, πήρε τη make-up και πέρασε σούπερ. Να είναι καλά, να... μόνο ευχές. Κι άλλο. Σεξι. Ωραίο είναι, πολύ. Αναπαυτικό και πολύ ψηλό ταγούνι. Το χρώμα αυτό το νου ταιριάζει με όλα ό,τι έχω πάρει και ταιριάζει. Και η μπότα του είναι πάρα πολύ ωραία. Το ποτάκι και το καλτσόν, χωρίς γραφή καλτσόν, εγώ δεν λείπει από το σπίτι μου. Η φούστα είναι πάρα πολύ ωραία, είναι τύπου όχι τσάρλεστον με κουφωτές. Είμαι έτοιμη για τη βραδινή μου έξοδο. Εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Πιστεύω ότι πια το χρώμα νους δεν είναι στη μόδα. Δεν ήταν και ποτέ ως νους, αλλά δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι πια έχει φύγει. Μην τη πάρει άδικα. Και είναι και ψηλό τακούνι, θα ταλαιπωρηθεί. Βέβαια, ευτυχώς το καλσόν είναι πολύ ωραίο με τη ρίγα. Και τελευταία λέξη, δεν συζητώ για την κουφόπιετε, πώς τη είπε. Κουφωτές. Μας έχει στείλει αδιάβαστους όλους αυτή τη στιγμή. Αυτή η γυναίκα μας άφησε στον τόπο, ναι. Είναι η πιο ωραία που υπάρχει, εγώ νομίζω, παιδιά. Είναι δεύτερη στη βαθμολογία. Υπάρχει μεγάλη αγωνία. Θα σας μεταφέρουμε. Θα σας μεταφέρουμε εμείς τα αποτελέσματα. Σήμερα εμείς τα αποτελέσματα. Και όλοι φεύγουν να πάνε να δουν τι κάνει η Θεάρα. Όχι, θα σας πούμε τα αποτελέσματα. Πάει καλά πάντως. Πάει καλά. Είναι πολύ καλά. Δική της πασαρέλα, έτσι. Όπα, 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 κούκλα, κούκλα. Γεια σου, ωραία. Σοφία μου, Γλετζού. Σοφάρα, Γλετζού. Πιστεύω ακράδαντο ότι θα βγω αύριο Shopee Star, γιατί ήμουνα μια θεά. Thank you.
Δεν ξέρω αν θα βγει σοπιστάρ. Για μας είναι η σοπιστάρ της χρονιάς. Είναι η καλύτερη, έγινε η πιο ωραία πασαρέλα. Πάρα πολλά μοντέλα θέλουν να το κάνουν αυτό, να δεν τους το επιτρέπει ο σχεδιαστής. Βγήκε, γλεντικόπησε. Άνθρωπος δεν είδε τον ντύσιμο. Είπαν όλοι τι ωραία που είναι. Να είναι καλά, να έχει καλό Πάσχα και μπράβο με ωμέγα. Τρέλα, ναι, ναι. Ποια είναι η μεσαία? Στεναχωρημένη άλλη. Έτσι, τις κοιτάει, δεν τις βγάζει τίποτα. Η μεσαία, η ακριανή είναι αυτή που δεν την βλέπαμε. Ολόγυμνη πια, την είδαμε. Ψήφτη μου παιδιάρι και παραπονιάρι, γιατί με ζηλεύεις κι όλο με παιδεύεις. Τώρα δεν θα μιλήσουμε, ας πούμε, για τα αυτονόητα. Είναι θεάρα η τύπησα, δεν υπάρχει ιδανότητα. Ας πούμε, η άλλη κοπέλα με τα μαύρα ήταν αυτή που δεν τη βλέπαμε και πάρα πολύ. Το άκουσε, γδύθηκε. Σου λέει, θα με δείτε, καλό μεσημεράκι. Είχε φτάσει εδώ όλο κάτω το σκι. Η τραγουδίστρια στη μέση, ντυμένη μπομπονιέρα, δεν την παρατηρήσαμε. Έκανε καημένη λίγο το χέλι. Αλλά όταν η άλλη δίπλα δεν έχει πλευρά και φεύγει από την τηλεόραση το μισό και ξαναγυρίζει, δεν μπορείς να την παλέψεις. Είναι η καλύτερη, είναι η πιο ωραία χορεύτρια ever. Γνωρίσαμε από το The Wall, όπου έφυγε η Κιοθελός. Βεβαίως, γιατί, ξέρεις. Κοίτα εδώ, δεν θα μ' αφήσει. Γιατί είχε μακρινή ρίζα το μανιόν μου. Τότε μιλάμε στα reality, ήταν τριλικά, έτσι. Ναι. Είχαμε μπούκερ. Καλά, δεν υπήρξε. Σε πρόσφατη συνέντευξή μου, την προηγούμενη Τετάρτη είναι ακριβή, γιατί έχω μάθει να λέω τις αλήθειες, γι' αυτό δεν σας είδα. Παρ' όλα αυτά σας παρακολουθώ. Ναι, ναι. Την προηγούμενη Τετάρτη μας έδειξε ο Πέτρος ο Κουτσουλός. Κουτσουλός δεν σας κάνει ότι είναι κάποιο περιστέρι, μόνο του. Ο Πέτρος ο Κουτσουλός, το οποίο έχει λίγο ακράτεια. Δηλαδή σε μια κοινωνία περιστεριών, ο Πέτρος ο Κουτσουλός δεν ήταν αυτός με την ακράτεια, πείτε την αλήθεια. Πώς γίνεται το κουτσουλό να το λες κουτσουλό? Γιατί, καλή μου κοπελίτσα? Γιατί αυτή έφυγε από το reality, είχε μακρινή ρίζα. Και δεν το έχει υποψιαστεί όταν έμπαινε. Δεν πρέπει να μείνει τόσο καιρό. Σε τρεις μέρες θα φύγω, μια χαρά με παίρνει. Από ποιο reality, πού ήτανε? The Voice. The Wall. Από το The Voice, είπατε και... Από το The Voice. Ήτανε στο Wall, η Γογό. Στο Big Brother. Στο Big Brother δεν ήταν. Στο Big Brother ήταν η Γογό. Στο Wall, σιγουρίστε. Το Wall είχε παιχτεί. Το βλέπατε το The Wall? Ούτε εγώ. Αυτό ποιο ήταν? Ήταν με τους πλούσιους και τους στοχούς. Υπήρχε αυτό, τι λέω, βλακές λέω. Που ήταν η Βροχοπούλου. Εκείνη την εποχή την έφαγε η Βροχοπούλου, δεν τη θυμάμαι την εγώ, συγγνώμη. Ήταν η Βροχοπούλου στα καλύτερά της τώρα, μην λέτε. Πήγαινε. Εγώ αν έχω άγνοια για οτιδήποτε, όταν θα έρθω εσύ και θα μου ανοίξει τα μάτια σε πέντε πράγματα, θα ξέρω και ακριβώς θα πλαισιωθώ στο τι θέλω. Εγώ δεν κατάλαβα τι θέλει να πει. Άκου τώρα. Τι θέλει να πει? Τι εννοεί? Όταν δεν έχει γνώση σε κάτι, ακούει και μετά... τι σημαίνει πλαισιώνεται? Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει. Τι ήθελε να πει? Ότι μπαίνει. Πιο απλά. Πού μπαίνει? Μπαίνει σε πλαίσιο. Πολύ καλά. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε! Θέλω τώρα να μου πεις αν έχεις κάνει σεξ μέσα σε 24 ώρες με δύο διαφορετικές γυναίκες. Με τρεις. Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες στο πρώτη γυνάτι, πώς να μπορέσουν σε μία καρδιά? Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες στο πρώτη γυνάτι? Αντρέα. Σίγουρος. Ήμουνα σίγουρος, από χτες το βράδυ το σκεφτόμουν. Και τελικά... Τελικά, πες το επόμενο. Αλήθεια.
Με δύο διαφορετικές γυναίκες την ίδια, το ίδιο βράδυ, ρε θηρίο. Δεν θέλω να το συζητήσω. Αυτό σημαίνει ότι έχει συμβεί. Δεν σημαίνει αυτό. Κάτσε, μωρέ, ναι. Από πόση ώρα... Μπράβο στον Ηλία Βρετό. Χαρά στο κουράγιο του, ρε θηρίο. Τα λέτε αυτά, τα ακούει ο κόσμος, τρελαίνεται να τα πετύχει. Μην ανεβάζετε την πύχη, παιδιά, ένα βράδυ είναι. Πόσες ώρες νομίζετε ότι έχει, δεν υπάρχουν και αντοχές. Έλα. Αλήθεια τώρα. Κάτσε ρε, να πω πρώτα. Πού να μπόρεσες, με αγάπη, πάμε. Πιάστηκε το χέρι μου. Πάνω, τι κάνεις. Μπήκε στο μάτι μου. Με αγάπη, πάμε. Αλήθεια τώρα. Μα οι άλλοι όντως τους ορίζεται. Κάτσε ρε, να μπω πρώτα. Πού να μπόρεσες, με αγάπη, πάμε. Πιάστηκε το χέρι μου. Υπέροχα. Πάνω, τι κάνεις. Μπήκε στο μάτι μου. Έγινε. Με αγάπη, πάμε. Με αγάπη πάντα. Ένα χειροκρότημα στην ομάδα αυτή της εκπομπής εδώ. Η ομάδα αυτή έχει αποδείξει ότι είναι υπερσεξουαλική, υπερερωτική και για όλα αυτά ευθύνεται μόνο ένας άνθρωπος, η Αγγελική, η αρχισυντάκτρια, η οποία στέλνει σεξουαλισμό στους δημοσιογράφους και αυτοί τι να κάνουν οι έρμοι, σεξουαλίζονται, να είναι καλά, καλό Πάσχα, καλό μεσημεράκι με άλλο τρόπο, είμαστε πια έτοιμοι, γυμνοί, τσιτσίδια. Βερβερίτσα. Α, πολύ ωραία, εγώ την ναι, το έγραψε, το σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστεί ο Νίκος Μουτσινάς στη σκηνή του Θεάτρου Βρετάνια, στην Οδό Πανεπιστημίου, στην Αθήνα. Αναμένεται να ταξιδέψει το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο περιοδία, τέλειο, παιδιά. Ναι, για όσους δεν την έχετε δει, να πάτε να τη δείτε. Όπου αφογκράζεται, λέει, τις ανησυχίες και τα προβλήματα ενός σύγχρονου ζευγαριού. Άντε να δω πότε θα ξεσηκωθώ να έρθω. Αφογκράζομαι. Αφογκράζομαι. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να πω ότι θα είμαστε μέχρι την Κυριακή στο Θέατρο Βρετάνια με την Βερβερίτσα. Αλλά ακόμα πιο ωραία ευκαιρία είναι να ευχαριστήσουμε όλος ο θείασος και εγώ προσωπικά όλο τον κόσμο που ήρθατε φέτος το χειμώνα. Είστε υπέροχοι. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Το τι χαρά μας δώσατε. Μακάρι να δώσαμε τη μισή. Να είστε καλά και το καλοκαίρι περιοδία με τα μαγιουδάκια μας. Η Σολομού γυμνή σε όλη την Ελλάδα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ με χρυσή τηλεόραση. Μήπως έχει πει κάποιος την αγάπη μου πόσο θα ήθελα να σε έχω τώρα πλάι μου. Μήπως έχει πει κάποιος το κορίτσι μου το φιλί της το μετρό σε τα χείλη μου. Μήπως έχει πει κάποιος την αγάπη μου πόσο θα ήθελα να σε έχω τώρα πλάι μου. Μήπως έχει πει κάποιος το κορίτσι μου το φιλί της μόνο τρώσισε τα χείλη μου. Βερβερίτσα, θηλυκό, μικρό θηλαστικό της οικογένειας των σκιούρων.
Μπερβερίτσα, η νέα ξεκαρδιστική φαρσοκομωδία του Νίκου Μουτσινά. Πρωταγωνιστούν Μουτσινάς, Σολομού, Νικολάου, Γεωργακοπούλου, Ρουσάκη, Παναγιώτου. Μπερβερίτσα, από τις 12 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Βρετάνια. Εισιτήρια ticketmaster.gr και στα ταμεία του θεάτρου. Μάλλον όχι πριν πω το προκαλώ. Νίκο Μουτσινά, έχεις χαιρετίσματα. Από ποια, από ποια, από ποια άλλη, από τη Τούλα Καζάνα που έχει το γραφείο και ιδιών εκεί στη Νέα Καλλικράτη Χαλκιδική. Και το άλλο που μου είπε να σου πω η Τούλα η Καζάνα είναι ότι πέθανε η Καλλιόπη. Πέθανε. Πέθανε η Καλλιόπη. Νίκο μου, σε ψάχνει Τούλα η Καζάνα, θα στείλω μήνυμα στο Instagram το τηλέφωνο της, να την πάρεις τηλέφωνο, γιατί σε πεθύμισε καλέ. Φιλιά στην Τούλα την Καζάνα. Μη γελάς, βλάκα. Πέθανε η Καλλιόπη, ρε. Η Καλλιόπη ήταν. Να σας πω την ιστορία. Ναι. Η κυρία Καλλιόπη ήταν. Γιατί θυμάμαι πάντα μεγάλη την κυρία Καλλιόπη. Ήταν η διπλανή μας στο εξοχικό στην Καλλικράτεια που είχαμε με τους δικούς μου. Και ναι. Και ήταν. Στεναχωρήθηκα λίγο τώρα. Θεός χωρέστη τώρα. Τι. Είσαι βλάκας. Μπορεί και η Καλλιόπη μαζί με τη γιαγιά μου να κάνουν πολλές. Αν ζει η γιαγιά μου, μην τη το πείτε, γιατί θα πεθάνει δεύτερη φορά. Είναι όλο λάθος, το καταλαβαίνουμε το πλαίσιο. Πλαισιώνομαι λάθος αυτή τη στιγμή. Αν βλέπουν οι συγγενείς τη συλληπιτήρια, αδιανόητο όλο αυτό που γίνεται. Τούλα, γραφείο και ιδιών εξαιρετικό. Πας μια και καλή κουκλάκι. Θες να ξαναπεθάνεις αν μπορούσες. Να είναι καλά, φιλιά στην Τούλα. Αδιανόητο. Αδιανόητο. Εγώ έχω γενικότερα μία δυναμία στα έγχρωμα παιδάκια. Και επειδή δεν μου δόθηκε, ρε παιδί μου, η τύχη δεν έχει. Ούτε μου έχει ξυπνήσει και ιδιαίτερα το μητρικό έστω. Να έχεις άντρα έγχρωμο. Φιλιά στην Τούλα την Καζάνα. Μη γελάς, βλάκα. Πέθανε η Καλλιόπη, ρε. Η Καλλιόπη ήταν. Να σας πω την ιστορία. Ναι. Η κυρία Καλλιόπη ήταν. Γιατί θυμάμαι πάντα μεγάλη την κυρία Καλλιόπη. Ήταν η διπλανή μας στο εξοχικό στην Καλλικράτεια που είχαμε με τους δικούς μου. Και ναι. Και ήταν. Στεναχωρήθηκα λίγο τώρα. Θεός χωρέστη τώρα. Τι. Είσαι βλάκας. Μπορεί και η Καλλιόπη μαζί με τη γιαγιά μου να κάνουν πολλές. Αν ζει η γιαγιά μου, μην τη το πείτε, γιατί θα πεθάνει δεύτερη φορά. Είναι όλο λάθος, το καταλαβαίνουμε το πλαίσιο. Πλαισιώνομαι λάθος αυτή τη στιγμή. Αν βλέπουν οι συγγενείς τη συλληπιτήρια, αδιανόητο όλο αυτό που γίνεται. Τούλα, γραφείο και ιδιών εξαιρετικό. Πας μια και καλή κουκλάκι. Θες να ξαναπεθάνεις αν μπορούσες. Να είναι καλά, φιλιά στην Τούλα. Αδιανόητο. Αδιανόητο. Εγώ έχω γενικότερα μία δυναμία στα έγχρωμα παιδάκια. Και επειδή δεν μου δόθηκε, ρε παιδί μου, η τύχη δεν έχει. Ούτε μου έχει ξυπνήσει και ιδιαίτερα το μητρικό έστω. Να έχεις άντρα έγχρωμο. Όλα πάρα πολύ να έχω ένα έγχρωμο. Το έχω εξελίξει, δεν το έχω κάνει. Το μεγαλώνει σιγά-σιγά. Παίρνει το χώρο σου. Ναι, άνοιξε τα χεράκια σου. Φτερά μου. Σιγά-σιγά πετά μικρό χελιδονάκι. Έχει σημασία η ατάκα, γιατί δεν είναι μόνο αστεία, γιατί είναι και παντρεμένο άνθρωπο. Και με παιδάκι. Το παιδάκι με τη survivor θα στεναχωρηθεί που ο πατέρας του πιστεύει ότι είναι μια άτυχη στιγμή ο γάμος με τη μητέρα του. Εντάξει, καμιά φορά κάποιοι γάμοι. Δεν είναι και.
Και γενικά, σκεφτείτε το λίγο. Είναι τόσο ωραίο το event μετά την εκκλησία, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ, ειδικά για τις γυναίκες, φαντάζομαι είναι τέλεια όλη η προετοιμασία, ε. Α, εδώ καμία. Μην παντρευτεί κανείς. Μας άρεσε. Μας άρεσε. Ο βαθμός που πιστεύω θα μου βάλει ο Μιχάλης είναι 5. 3. Ο βαθμός που πιστεύω θα μου βάλει ο Μιχάλης είναι 7. Γιατί αν και μου ζητούσε κάθε φορά κάτι παραπάνω, τα τσάκισε όλα τα πιάτα του. 2. 3. Ο βαθμός που πιστεύω ότι θα μου βάλει ο Μιχάλης 3. Είναι 7. 3. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Μιχάλης έδωσε... Ευχαριστώ τον DJ τον Αντρέα. Ήρθα εδώ απλά για την παρέα. Σαν τον Νίκο, προκαλώ. Και για το τέλος άφησα κάτι καλό. Αν είσαι εχθρός μου, ξέρεις που να με φιλάς. Ξέρεις τι σημαίνει στα αγγλικά. Much in us. Σ' αγαπώ. Όχι ρε. Τι κάνεις, ρε. Τι γίνεται. Ευχαριστώ. Έβαλες και... Τι ευχαριστήσεις. Αφού δεν με καλείς, ήρθα μόνος μου. Ωραία, και τώρα που ήρθες, τι θα ήθελες να πεις αν σε είχα καλέσει. Θα ήθελα να πω να με κάνει άτσο στο Instagram, τον ακολουθώ 3 χρόνια. Ποιος. Και να δέχεσαι, τα story μου και να πατάς like. Συγγνώμη, με κάνεις follow. Θεσσαλονίκη, με κάνεις follow, και με τώρα follow, αν όχι, όχι, θα σου κάνω κι εγώ, όχι, θα το κάνω, δεν το ήξερα. Α, δεν το ήξερα. Θα ανεβάζω άλλου τύπου story, άμα είναι τα βλέπεις κι εσύ. Πρέπει να φύγω, έχω αφήσει το θερμοσύμφωνο ανοιχτό. Άσε και ανατινάζονται πολύ εύκολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ είναι πάρα αυτούς. Πολύ, γεια σας. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, αλήθεια, πολύ σε ευχαριστώ. Μην ξεχάσεις. Όχι, follow, έχει τελειώσει το σύστημα. Αλλιώς πάω σε follow. Είχα πάει... Τρελάθηκα. Να σε ρωτήσω κάτι, Βάνια. Εσύ για ποιο λόγο ήρθες ντυμένη γλαστρίτσα? Πού είναι η τηλεόραση, παιδί μου? Α, συγγνώμη. Η κοπέλα δεν ξέρει, δεν έχει job description. Στέλνω, Βάνια! Να σε ρωτήσω, πραγματικά, εσύ τώρα με τον ντους γιατί βγήκες, τι φαντάστηκες? Νόμιζα θα πούμε κανένα τραγουδάκι μαζί, δεν ξέρω, ήθελα κάτι να πω κι εγώ, βγήκα. Έχεις ετοιμάσει τραγούδι? Τίποτα, πάμε. Άτσι, μας έφτιαξες και μας παρατάς τώρα? Ναι, θα ετοιμάσω εγώ μετά το Πάσχα, θα τραγουδάω κάθε μέρα. Γιατί δεν πηγαίνεις κάθε μέρα? Δεν πρέπει να πηγαίνει κάθε μέρα στο Ευτυχίτη να λέει ένα τραγούδι? Πρόκαλε την Κατερίνα καινούριου να δώσει βήμα σε αυτή τη φωνή! Τι ωραία! Για τι όλα αυτά που μου έχεις κάνει ήταν αυτό. Τέλεια! Θέλω αυτή τη τηλεόραση! Στην κυρία Σοφία Σόπιστα! Σοφία μου! Παιδιά, ακούστε λίγο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είσαι γελίος, γελίος. 14-9-9-9 στο θερό κινητό, όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο, παίρνει όνομα, τεπώνυμο, γιατί σήμερα... Ανεκβάστε τον ήχο. Επίσης, η εταιρεία Gorgoli στέλνει το σκούτερ, το Orbit 50 και έχω το Volkswagen που είναι Move Up. Στείλτε μήνυμα, μπείτε στον πειρασμό και ποιος ξέρει, κανείς. Αγγελικούλα, καλό Πάσχα. Μας γονάτισε σήμερα, τρελάθηκε η ψυχούλα σου. Έχεις φέρει κάτι ωραίο να πω εδώ με την παρέα μου? Για πάτα μία. Ήμουν πολύ συγκεκριμένος στην ερώτησή μου. Έχεις κάτι ωραίο να δω με την παρέα μου? Είναι ωραίο. Γιατί ρε. Τρώγεται, ορίστε. Άμα δεν νηστεύεις, τρως. Όχι. Είναι πολύ κοντινό το πλάνο στη γυναίκα, χωρίς λόγο η κάμερα πια έχει μπει μέσα στο στόμα της. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο, είναι και να μην είναι, είναι. Πάσχα έρχεται, παιδιά, δεν πειράζει, να είναι καλά. Ορίστε κάτι πιο πέδιλο. Καλό μεσημεράκι, το μαράκι είναι.
Ωραία η Μαρία. Τη αρέσει αυτό το στυλ γενικά με τα φορέματα, τη ταιριάζουν κιόλα. Έκανε και μία ψύχρα. Δεν ξέρει και τι να φορέσει τώρα, μην κρυβόμαστε. Έχουν κατέβει τα καλοκαιρινά, κλε μαύρο δάκρυ. Είσαι με κάτι ζακέτε. Η Μαρία έβαλε και αυτό με το τομάρι το κίτρινο πάνω. Έχει κάποιο ενδιαφέρον να περάσει η ώρα. Πολύ ωραία, να είναι καλά. Καλό Πάσχα η κοπέλα. Περνάμε σε κάτι πιο αθλητικό. Πολύ καλή. Πολύ ξεύτη, ποια είναι. Είναι. Επίσης η Κατερίνα Στιγούδη ξαφνικά δεν είναι σαν είναι και 17 χρονών. Ναι. Πώς, πάρα πολύ. Ωραίο ντύσιμο έχει κάνει. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Σάντε. Πολύ καλή. Η Ραμόνα ήτανε. Πολύ ωραίο, απλά της λείπει ένα πόνι. Με ένα πόνι να σου βγει. Αν δεν είχε ένα πόνι και πήγε με αυτοκίνητο, είναι λάθος το outfit. Εδώ θέλει πόνι, θέλει μετά να πάει να αρμέξει 10 λεπτά. Δηλαδή έχει δουλειές αγροτικού τύπου. Διαφορετικά όλο αυτό εδώ πέρα το καπελίνο με το αυτό. Είναι πολύ καλή. Δεν τους άρεσε τίποτα. Δεν τους έχει αρέσει. Πολύ χρώμος. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Το πράσινο δεν θα βάζα. Το κάτω είναι κακό. Γιατί ρε παιδιά, ένα παντελόνι έβαλε πορτοκαλοκαφέ. Ωραίο είναι. Το τζάκετ μπορεί να μην το έβαζα. Τα παπούτσια δεν μας άρεσε. Το καταλάβαμε. Ωραία, το καταλάβαμε. Αλλά δεν πειράζει. Καλό Πάσχα, ευχές. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι... Τι να κάνουμε, έκανε πρόμο η κοπέλα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρόμο. Κρίμα που το έφαγε το ζώο για να κάνει ρούχο. Δεν καταλαβαίνω εδώ, αυτό είναι σαν να της ήταν λίγο και είπα θα βάλουμε μία φάσα κίτρινη. Δεν πειράζει αν φαίνεται το στήθος. Είναι σαν να το ράψανε λίγο πριν την εκπομπή, δεν είναι. Έχει μια αγάπη σε αυτό το χρώμα, γι' αυτό και έβαψε τον τοίχο. Είναι λάθος. Ή ο τοίχος να μείνει αυτό το χρώμα, το λαδί. Πού βρίσκει τόσα λαδί ρούχα, ή να βάλει κάτι άλλο. Έκατσε δίπλα εκεί πέρα στο σήμα από τα Όσκαρ τον μπλεγμένο. Και αυτό το άσπρο το δεν καταλαβαίνω τι είναι. Πολύ ωραία ραφιέρα. Αλλά μουντί. Πολύ μουντί. Δεν πειράζει. Καλό Πάσχα. Η Αλεξία. Λέει ειδήσει το μεσημέρι, καλό μεσημεράκι φουλ είναι. Πάει να κάνει καπάκι βουτιά, φοράει από κάτω σίγουρα το μονοκίνη της. Αυτά εδώ πέρα είναι τόσο ξανθά που είναι σαν να είναι έξτρα κάτι, δεν έχουν καμία επαφή με τα υπόλοιπα πάνω. Προφανώς είναι φρεσκοαγορασμένα, με γιά της, να είναι καλά. Να προσέξει τώρα την Ανάσταση, αυτά αρπάζουν μέχρι να πεις Χριστός. Κατά τα άλλα, εντάξει να πεις. Όχι, όχι, όχι ρε παιδί μου, όχι. Άμα δεν θέλουν, καλό Πάσχα έτσι κι αλλιώς ευχή. Είναι η after sex η χθεσινή. Το μαλλί είναι πολύ καλύτερο. Στέγνωσε απλά αυτό, εννοούμε καλύτερο. Αυτό το μπουφάν, καταλαβαίνω ότι το γαλάζιο με το καφέ είναι ωραίος συνδυασμός. Όχι εδώ, όπως το βλέπουμε. Δεν έχει κάποιο κρίμα. Δεν. Καλό Πάσχα. Καλό, δεν μας άρεσε. Σασέ. Εδώ. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για αυτό που λέμε λάθος πλάνο. Το καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή αυτή η κάμερα ουσιαστικά είναι γυναικολόγου. Ουσιαστικά θέλει να μας δείξει το μέσα της κυρίας. Την κάμερα τη σηκώνει λίγο να την πάρεις από αλλού. Εδώ πέρα θα την πάρει η κάμερα. Δεν είναι ωραίο ενώ δεν την κολακεύει. Επίσης δεν υπάρχουν λεφτά για λάμπες για εδώ. Ευτυχώς έβαλε άσπρο η γυναίκα. Εδώ μιλάμε για ένα σκοτάδι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κουράγιο να τη στείλουμε. Είναι εκπομπή υγείας. Κουράγιο να τη στείλουμε και για την επιλογή. Κατά τα άλλα, έβγαλε η γυναίκα, σου λέει, φαίνονται τα πόδια μου, ας τα δείξω. Καλό μεσημεράκι. Αποκλείεται να έκανε αυτό το μαλλί. Έχει ανέστη ήδη εδώ. Είναι ίδια η Άννα Παναγιωτοπούλου στις Τρεις Χάριτες τότε. Αυτό το μαλλί είχε η κυρία Παναγιωτοπούλου. Έχει βάλει το σκελετό που δεν κλέβει την παράσταση για να παρατηρήσουμε τα χυλάκια, τα ρουμπί. Μαζί με το ρουμπί σακάκι. Τι ωραίο και οι ώμοι στέκονται τέλειοι. Το μαλλί από μόνο του πιο ευρωπαϊκό από ποτέ. Έχει έναν άλλον αέρα. Είναι η καλύτερη. Είναι η καλύτερη. Δεν φταίω. Εδώ μιλάμε για statement, κανονικά το καταλαβαίνετε. Τους λέει θα σας δείξω λίγο τώρα πώς γίνεται. Έτσι.
Είναι εξαιρετική η σύζυγός μου. Είναι η πιο καλοντημένη. Το πλατό της εγώ το λατρεύω. Εγώ δεν μπορώ να βγω μια μέρα από το πλατό της κυρίας Τάι. Δεν έχω να προκαλέσω. Θα τα πούμε στο σπίτι το βράδυ. Τα λέμε το βράδυ στο σπίτι. Θα πω, μωρό μου, μπορώ, θα μου πει ναι, αγάπη μου. Είναι εξαιρετική, είναι πάρα πολύ ωραία. Μπράβο! Φεύγα, φεύγα. Άνοιξε, ρε. Παιδιά, εγώ θα τρελαθώ. Πόση τερακότα. Την τελειώσαν την τερακότα. Δεν έχει άλλη. Από ποια περιοχή είναι. Ποια περιοχή είναι, Αγγελική. Θεσσαλονίκη τελείωσε τερακότα, να ξέρετε. Κλαίνε όλες οι γυναίκες. Πάνε εκεί, παίρνουν να αγοράσουν. Τα πήρε, τα έβαλε όλα πάνω της. Εδώ μιλάμε για παράτερο μαύρισμα. Δεν είναι δηλαδή από ήλιο. Αυτό είναι σίγουρα ούτε σολάριουμ. Όχι, είναι τερακότα. Όχι, είναι. Κρίμα, έβαλε και, τόσο, έβαλε και το άσπρο το μπλουζάκι να έρθουμε να το δούμε. Το μακιγιάζ δεν μένα μ' αρέσει. Αυτό που δεν είναι μαύρο, το υπόλοιπο εννοώ. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, καλό Πάσχα, θα ευχηθώ. Κυρία Μάχη, δεν σήμερα. Καταλαβαίνω ότι είναι και αυτό statement. Της άρεσε πάρα πολύ αυτό εδώ. Για δικούς της πολύ προσωπικούς λόγους, δεν θέλω να επεκταθώ. Ας μείνουμε εδώ πέρα στην τριπλέτα των Μαργαριταριώνε. Το μαλλί είναι υπέροχο, τα φρύδια έχουν νεύρα, τα βλέπω, κάτι δεν της έχει αρέσει, δεν της αρέσει καθόλου αυτό που φοράει, κρατάει και τα χέρια να πει υπομονή, μάχη, θα τα καταφέρω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, έχει τα νεύρα της, δεν πειράζει, καλό Πάσχα, κυρία Μάχη. Εμένα μου αρέσει, παιδιά, η Γκαγκάκη. Εμένα μου αρέσει η Γκαγκάκη, τώρα το ρούχο δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Μπήκε λίγο μέσα σαν στάρ, σαν να έχει βγει και παλιά στα ρελάς και ήρθε. Εμένα μου αρέσει η Γκαγκάκη, παιδιά. Συγγνώμη. Είναι πολύ καλή. Μ' αρέσει η Γκαγκάκη, δεν με νοιάζει το ντύσιμο. Κουνιέται και εδώ το χέρι. Δεν θα πρέπει να κάνω τίποτα. Εδώ πέρα φυσικά την παράσταση κλέβουν αυτά τα δύο κρυκάκια που είναι εκεί, ωραιότατα. Που θες να πας να βάλεις το χέρι σου και να παίξεις ώρες, καθώς τη βλέπεις μέσα στα μάτια, φόρεσε και κάτι εδώ. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, σφυρί ανάποδα, δεν καταλαβαίνω τι φοράει. Δεν το βλέπω. Είναι σταυρός από πού. Όλο το υπόλοιπο είναι ωραίο, καλοκαιρινό. Πας γιατί αυτές πρέπει να τρέχουν. Έλα, κούλα, τα πούμε το απόγευμα, σου φέρω και λίγο πίτα. Είναι αυτό το ντύσιμο, ωραίο, παρείστικο, για τον ωραίο, το διπλό, τον ελληνικό. Και άμα είναι η άλλη μάγκα, σου λέει το φλιτζάνι. Το έχετε κάνει ποτέ αυτό. Δεν σας έχουν πει καφέ, εννοείται. Τώρα σας προσέβαλα, δεν ήταν ωραίο. Ναι, αλλά σας έχουν πει σε διπλό. Γιατί εμένα η γιαγιά μου, επειδή έλεγε καφέ, έπινε σε μεγάλο φλιτζάνι. Και καθότανε, αλλά μου έλεγε την ίδια ώρα που μου έλεγε το μικρό. Και έτσι έλεγα, δεν βλέπεις. Αυτά είναι. Δεν έχω μάθει. Έχω μάθει 2-3 σχήματα, αλλά δεν είναι. Άμα δεν τα. Ούτε χαρτιά. Έλεγε η μάνα μου. Τίποτα. Τα άφησα και περάσαν όλα έτσι. Έτσι, αναγκάστηκα και κάνω τηλεόραση. Αν τα είχα μάθει αυτά, θα έχω τώρα ένα ωραίο γραφείο στο κέντρο, θα δίνατε. Θα ήμουνα με το τυρμπάν μου, ωραιότατα θα ήμουνα. Να είναι καλά η κυρία Στέλλα. Έλα ρε, έλα, εντάξει, έλα. Όχι, εδώ πέρα τώρα ήταν αφιερωμένο, φαντάζομαι. Δεν, το χρώμα αυτό το ροδακινί είναι αδιανόητο. Εδώ έχει βάλει όντως ροδάκινα ανοιγμένα. Δεν ξέρω τι είναι τα λουλούδια αυτά τα ανάποδα που κλαίνε. Ίδιο χρώμα κραϊόν. Εδώ είναι όλα αυτά, δίχτυ, 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 έχει και πορτοκαλί και άσπρο. Και αυτό το ηλεκτρικ ή μοβ. Μοβ, μοβ ηλεκτρικ. Συνδυασμός 2-1, μοβ ηλεκτρικ. Πάρα πολύ ωραίο, είναι εξαιρετική. Είναι η βασίλισσα, you are the queen. Μωρεσάντε τρεπ, είναι. Όπως βλέπετε την οθόνη, η Βάσια και η Ελένη δουλεύουν στην εκπομπή. Η Βάσια είναι με το Φούξια, είναι influencer, το βλέπουμε. Αυτό το στυλ φοριέται πάρα πολύ. Το ύφος θέλω να μείνετε. Η Ελένη είναι με oversize σακάκι, φοράει παντελόνι, ψηλόμεσο, βλέπουμε. Φανελάκι, η Βάσια δίπλα, γυμνούλα. Μπράβο. Βάσια, Ελένη, αφιερωμένο, Σαντέ, you stay. Συγχαρητήρια. Να είναι καλά τα κορίτσια μας. Θα τα ξεφτυλίσουμε όλα εν καιρό. Δεν βγαίνει αλλιώς η εκπομπή. Έχω να δω ακόμα ένα ή δεν έχω κανένα. Τώρα πρέπει να μπει ο καλεσμένος.
Μήπως του πείτε ότι να τον ακυρώσουμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θέλω τώρα να έρθει καθόλου αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα που δεν μας έχει αφήσει και σε μία ησυχία. Δεν μας έχει αφήσει και σε μία ησυχία. Μιλάμε για μία προσωπικότητα εξαιρετική. Έχει ταξιδέψει τόσο πολύ που θέλω να τον σπάσω στο ξύλο. Δεν αφήνει συναυλία για συναυλία. Με κάποιο μαγικό τρόπο τον αγαπάνε όλοι. Είναι ο ένας, ο μοναδικός, ο Θέμης Γιοργαντάς. Γιατί να μας πάσεις το ξύλο. Για όλα αυτά που κάνεις. Γιατί. Για όλα αυτά τα εκατομμύρια. Γεια σας. Θέμη. Παρακαλώ. Θέλω να σπάσω το ξύλο γιατί δεν έχει αφήσει συναυλία και συναυλία, ρε Θέμη. Για μωρέ κι εσύ, μια φορά το χρόνο. Μια φορά το ψέμα, ψέμα, Πινόκιο. Πώς γίνεται και πηγαίνεις σε όλες και δεν έχω έρθει σε μία. Αυτή είναι η ερώτηση. Και δεν έχω έρθει σε μία. Για να έρθει σε μία και σε περισσότερες, καταρχάς ο σκηνοθέτης σου έχει έρθει μαζί μου στο συναυλία. Γι' αυτό και θα μείνει σπίτι του και μετά το Πάσχα. Για πες, έχεις πάει. Τελειώσαμε εμείς οι δύο, να ξέρεις. Τελειώσαμε. Τι είχαμε δει για χνή, Ρόμπι Γουίλιαμς. Τι είχαμε δει. Ρόμπι. Ναι, Ρόμπι. Με ύφος πια λες και γίνει τον καρά. Ναι, μωρέ, Ρόμπι. Θα μείνει λίγο Ρόμπι. Αν ήξερα ότι θες να έρθεις. Θέλω να έρθω σε όλες. Σε όλες που ξέρεις ποιες είναι μετά. Δεν με ενδιαφέρει, θέλω. Ωραία. Θέλω να έρθω. Σε σου αρέσουν δηλαδή αυτά που βλέπουμε καλλιτέχνες. Τα περισσότερα μου αρέσουν. Ωραία, εντάξει. Μπορεί χαρά μεγάλη. Τα θέλω όλα. Εσύ όμως έχεις θέατρο. Εγώ πάω Σαββατοκύριακα, οπότε δεν γίνεται. Καταλάβες. Δεν θα κάνω, θα έρθω. Εντάξει. Κάλεσε με εσύ και εγώ δεν κάνω θέατρο. Το καλοκαίρι, το καλοκαίρι θα σου έχω, στο υπόσχομαι. Το καλοκαίρι θα έχω βερβερίτσα περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πάντα. Ήρθα και την είδα το Σάββατο και έχω δαιμονιστεί. Μου έχει μείνει αυτό το γέλιο. Ματίνα φταίει για όλα, Ματίνα. Θέμη μου, εσύ φέτος κάνεις αυτή την εκπομπή, το After Dark, στο Sky. Γιατί το έκανες στο Sky? Όχι, θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Γιατί, ας πούμε, επειδή ας πούμε, ήσουν στον Αντένα, έπρεπε να φύγεις για να το κάνεις, γιατί δεν το έκανες στον Αντένα, ας πούμε, το After Dark? Είχα κάνει κάποιες κουβέντες, ας πω την αλήθεια. Ναι. 3 χρόνια το συζητάω αυτό. Ήθελα δηλαδή να το κάνω εδώ και καιρό, γιατί είναι μια εκπομπή την οποία δεν έχω ξεκινήσει από το MAD πάρα πολλά χρόνια. Με το εξομολογητήριο. Μπράβο, που είχε το OK at Night λεγόταν, έβγαινε μεσάνυχτα, ήταν βραδινό και εκεί. Έχουμε παίξει και από αυτό στο δέστε του. Μπράβο, ναι, στο δέστε του άπειρα, ναι. Λοιπόν, οπότε. Έκατσε τώρα, ρε παιδί μου, κάναμε τις συζητήσεις και με κάποια άλλα κανάλια και τελικά αποφάσισα να έρθω να πάω στο Sky. Η απόφασή σου αυτή να φύγεις από τον Αντένα ήταν εύκολη ή δύσκολη? Δύσκολη. Γιατί ενώ από τον Αντένα πιο συγκεκριμένα, ενώ από το πρωινό με τη Φέη ακριβώς που έχετε και μία πολύ ωραία. Από τη Φέη και για να είμαστε και δίκοι και από τον Γιώργο, έτσι, γιατί την πρόταση μου την έκαναν όταν ήταν μαζί στον Αντένα. Εγώ ξεκίνησα στο πρωινό την πρώτη χρονιά από Γιώργος με τη Φέη, έφυγαν από το Μέγκα και πήγαν στον Αντένα. Τότε ήρθα και εγώ, όταν έγινε αυτή η μετακίνηση. Οπότε ήμουνα και 3 χρόνια μαζί με τον Γιώργο και τη Φέη και μετά άλλα 2, 5 χρόνια συνολικά. Με τη Φέη κολλήσαμε πάρα πολύ από ένα σημείο και μετά, οπότε και μόνο για την παρέα και για όλο αυτό. Για την παρέα. Και για όλο αυτό το οποίο. Το οποίο είχαμε ζήσει, δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μην ξυπνάω το πρωί, που έτσι κι αλλιώς είμαι πρωινός τύπος. Και να μην. Πάρα πολύ. Σηκώνομαι γύρω στις 7-7.30. Ο λόγος. Σκυλιά δεν έχεις από ό,τι ξέρω. Ναι. Τι κάνουν τα σκυλιά, σου κοιμούνται μέχρι το μεσημέρι? Όχι, τα σκυλιά μου αρχικά κοιμούνται τις ώρες που κοιμάται το αφεντικό. Έτσι θα πάμε. Άρα τα σκυλιά σου είναι after dark. Τα σκυλιά μου είναι σίγουρα after dark. Ωραία. Και επίσης τα κατεβάζω, δηλαδή τα υπολογίζω τις ώρες του ύπνου. Εμένα ο δικός μου ο λάμπρος, αν έχει ξυπνητήρι, εκεί γύρω στις 7-7.30 max, 7.30 είναι τσακίρι και έφη, θα έρθει και θα τον ακούσω να κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι, τύπου τελείωνε, σήκω να κάνουμε τα γνωστά μας, να πάμε βολτίτσα. Εμένα είναι και 2, κοιμούνται, περιμένουν, αυτό θα σηκωθούμε, να ξυπνήσουμε, να κάνουμε τις αγάπες. Τι ώρα, παιδί μου, 12, 11. 11 μπορεί, τι σε νοιάζει. Και αλλά δεν τους νοιάζει καθόλου. Μα τι μας νοιάζει, αφού είμαστε αγκαλιασμένοι στο κρεβάτι και μόνο μας το αφήνεις αυτό. Κάνουμε τις αγάπες μας, να κάνουμε χάδια, θα κατέβουνε μετά. Ναι. Απάντως αυτό με ρώτησες για τη Φέη για το πρωινό, όντως μου ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο. Η πρωινή ζώνη σου αρέσει, φαντάζομαι. Πολύ. Πέρασες πολύ ωραία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία και με τη Φέη και πιο πριν με την Αταλία. Δεν γιατί το ήμασταν... με την Αταλία καθόλου. Συγκεκριμένα με την Αταλία, ότι πέρασε ωραία, δεν το πιστεύω, δεν έχετε καμία σχέση μεταξύ σας. Παρακολουθώ χρόνια, σας παρακολουθώ. Δηλαδή, συχαίνεσαι το ένα στον άλλο. Έτσι, πραγματικά. Εγώ περίμενα να σε δω με την Αταλία στον Α, αν με ρωτάς. Γιατί κάπως, επειδή εσύ όντως κρατάς
κάνεις πραγματικούς δεσμούς, σχέση ενώ φιλική. Με κάποιους ανθρώπους, ναι, απλά να το πω αυτό, γιατί μη βγαίνει προς τα έξω ότι είμαι και καλά φίλος με όλους. Γνωστοί είμαστε, αλλά φίλοι, να κάνεις πραγματικά παρά, δεν μπορείς να κάνεις με πολλούς ανθρώπους. Όχι, προς Θεού, καμία σχέση. Αυτός, αλλά κάνεις εσύ, το καταφέρνεις και κάνεις και έχεις κρατήσει και σχέσεις. Φαντάστηκα λοιπόν ότι λέω, α, όταν άκουσα για την Ναταλία, αλλά δεν είναι και ο Θέμης. Γιατί αυτή η χημεία όταν συμβαίνει, δεν είναι εύκολο να την αναπαράξεις κι άλλες φορές. Γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση. Ήθελες πάρα πολύ να το κάνεις λοιπόν αυτό. Ακριβώς ήταν αυτό το κόνσεπτ και ήθελα πολύ να κάνω το λεγόμενο βραδινό. Δεν το λέω βραδινό, το λέω ρε παιδί με αυτό που ξέρω να κάνω. Όταν λοιπόν μου δόθηκε η ευκαιρία, είπα το ναι. Γιατί αν πήγαινα στην Ναταλία, θα ήταν σαν να πήγαινα σε μια αντίστοιχη εκπομπή. Δεν συμφωνείς? Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, σαφώς άλλες παρουσιάστριες, αλλά το κόνσεπτ είναι, το concept και το είναι λίγο ίδιο. Ναι. Εσύ πώς το κάνεις αυτό, ρε εσύ, Θέμη, Γιωργαντά μου, ας πούμε, και ρωτάς τους ανθρώπους που έρχονται εκεί πέρα δύσκολα πράγματα, τους τριμώγνεις λίγο και ξαφνικά είναι όλοι χαρούμενοι και κανείς δεν λέει πω με δυσκόλεψε ο Θέμης. Είναι ο Θέμης που είμαστε, μου κάνει την ερώτηση. Πώς γίνεται αυτό και δεν τολμάμε να ρωτήσουμε τίποτα εμείς? Ότι εσύ έχεις το στόμα σου κλειστό, θες να μας πεις εδώ πέρα? Πλάκα μου κάνεις. Όχι, δεν το έχω. Παιδιά, έχει το στόμα του κλειστό. Το τι? Στον καλεσμένο, σε σχέση με τις ερωτήσεις που κάνεις στο εξομολογητήριο που τρέχουν να φύγουν από την εκκλησία ο κόσμος, ευθύνεσαι εσύ για όλα πασχαλιάτικα? Όχι. Ρωτάς εκεί πέρα, είπες το βρετό και τα λοιπά, έχει κάνει σεξ, πετάχτηκε κι άλλος με περισσίχαρα τρεις. Σιγάρε Ηλία, χαλάρωσε, μπράβο κατά τα άλλα όμως. Ενώ κάνεις κάποιες ερωτήσεις, θα διάλεγες αυτόν ή τον άλλον, οπότε έρχεται ο άλλος σε δευτερόλεπτα, αλλά για κάποιο λόγο μετά είναι πολύ cool, λέτε, τι ωραίο περάσαμε, Θέμη. Αν δεις, άκου πώς ξεκινάμε. Δεν είναι τυχαίο που καθόμαστε σε μια τραπεζαρία, φάση κουζίνας. Το έχω δει. Γιατί εκεί τρώμε, αυτό, τρώμε και πίνουμε και λίγο κρασί. Τους φτιάχνεις. Οπότε. Οπότε μετά έρχονται έτοιμοι. Εγώ εντωμεταξύ δεν πολύ πίνω, έως και καθόλου, αλλά αυτοί λοιπόν αρχούν να αρχίσουν και πίνουν και σε πληροφορώ υπάρχουν καλεσμένοι οι οποίοι μου λένε έχω ζαλιστεί λίγο. Και εγώ λέω από μέσα μου, αχ, πρόσεχε. Και από μέσα μου λέω. Τέλεια, τέλεια. Πάμε, εμείς δεν έχουμε δώσει κρασί γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι, πολύ σωστοί. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά εδώ, τώρα που είναι και Άγιες Μέρες, θα εξομολογηθείτε, Γιωργαντά. Italiano. Πάρα πολύ ωραία. Στήσαμε το μικρό μας το τσαρδί εδώ. Τι είναι αυτό εδώ, αυτό είναι εξομολογητήριο. Αυτή είναι κουνουπιέρα. Όχι, είναι εξομολογητήριο εδώ. Εξομολογητήριο εδώ στο Open Beyond. Γιατί είμαστε πιο Beyond από ποτέ. Αυτό το βάζουμε κουρτίνα, Χριστιανέ μου, για τα κουνούπια, για τις μύγες το καλοκαίρι. Κάτσε απάντησε τώρα και άστα γύρω-γύρω εδώ πέρα. Είσαι έτοιμος? Αναλόγως. Πριν ξεκινήσεις, θα μου πεις εσύ πότε θα έρθεις στο εξομολογητήριο, για να ξέρω τι θα απαντήσω. Το έχεις υποσχεθεί και περιμένω. Άμα το έχω υποσχεθεί, το υποσχέθηκες, ναι. Θα έρθω. Εσείς μέχρι πότε θα είστε ανοιχτοί? Μετά από σας. Μέχρι μέσα Ιουλίου. Ο Χριστούλης και η Παναγίτσα. Και είμαστε και στον κατάλληλο χώρο. Που αρχίσαμε αργά εμείς. Αρχίσατε αργά. Θα έρθω εκεί προς τα μεσοτέλη. Εντάξει, μεσοτέλη. Όποτε κουστάρεις. Λοιπόν, Θέμη, το ξέρεις πώς πηγαίνει. Θα κάνω ερώτηση, κάνεις απάντηση. Ό,τι θεωρούμε. Πώς πηγαίνει, ναι. Πηγαίνει όπως το πας. Το κάνουμε δηλαδή αυτό. Δεν πήραμε τη σίτα, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα κλέψαμε. Κανονικά, άμα πεις κάτι και θεωρήσουμε ότι είναι ψέμα, θα πέσει ο κεραυνός. Αν είναι αλήθεια, θα παίξει το Hallelujah. Ποιο ο Γιαχνής θα το πατάει αυτό, γιατί άμα είναι ο Γιαχνής θα μου βάζει συνέχεια βροντές. Ο Γιαχνής. Οπότε θέλω να είσαι έτοιμος για πολύ βροντή. Θα βρέξει σήμερα στο Open Beyond. Λοιπόν, ωραία. Ξεκινάω. Σου προτείνει ο Γιώργος Λιάγκας να είσαι μαζί του στην εκπομπή και ταυτόχρονα σου προτείνει το ίδιο και η Face Κορδά. Ποιον επιλέγεις? Ποια εκπομπή? Πρέπει να μου πεις τι εκπομπές είναι, τι εκπομπή. Υπερεκπομπάρες και οι δύο, σ' αρέσουν και οι δύο ταυτόχρονα. Τι εννοείς, παιδί μου? Μα το θέμα μου είναι να μου πεις με ποιον θα πήγαινες, Χριστιανέ μου.
Θα πήγαινα επειδή του αγαπάω και του δύο με αυτόν που θα μου έκανε πρώτο στην πρόταση. Αν λοιπόν μου την κάνει η Φέη πρώτη, θα πω του Γιώργου έχω κλείσει. Και λέω αλήθεια. Αν μου την κάνει ο Γιώργος, θα πω στη Φέη έχω κλείσει. Σε κάλυψα. Για δεν μπορεί να παίρνουν. Τι υγείε σου. Συγγνώμη, δεν σα έπεισα. Όχι, όχι. Μα έπεισε. Δεν πιστεύουμε ότι θα πήγαινε με τον Γιώργο Λιάγκα. Α, δεν το πιστεύουμε όλοι. Με τη Φέη Σκορδά. Αυτό άρα πιστεύουν. Με τη Φέη θα πήγαινα, πιστεύουνε. Όλοι μας με τη Φέη θα πηγαίναμε για κάποιο λόγο ανάμεσα στη Φέη και στο για Γιώργο. Για ποιο λόγο, μεταξύ μας καλά κάνετε. Έτσι, μπράβο. Θέμη, ναι. Θα ήθελα να μου πεις αυτή τη στιγμή για να μπορέσω να κάνω και εγώ Πάσχα σαν άνθρωπος ήρεμα. Τι είναι λιγότερο αμήχανο για σένα, να κάνεις σεξ και να σε παρακολουθεί ένας άγνωστος ή τρεις φίλοι σου. Τρεις γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πω πω είναι τραγικό και τώρα καταλαβαίνω τις ερωτήσεις που κάνω. Καταλαβαίνω. Για πέρασε καλά μαζί μας. Κοίταξε, με τους φίλους, τι να πω ρε παιδί μου, υπάρχει... Τέλος πάντων, οι τρεις κολλητοί σου δηλαδή για παράδειγμα, έτσι. Τι σημαίνει οικειότητα, δείχνετε ο ένας τον τι, τρέχετε γυμνή στα σπίτια. Όχι, δεν τρέχουμε γυμνή στα σπίτια, αλλά με έναν κολλητό σου μπορεί και να... Ξέρεις παιδί μου, να σε έχει δει, οπότε θέλω να πω ότι ένας άγνωστος είναι λίγο σοκ. Ενώ... Πώς έχει δει. Διακοπές, παιδί μου, διακοπές δεν έχεις ποτέ με φίλους σου. Κάνουμε μαζί μπάνιο. Κάποια στιγμή χαιρετιόμαστε, πάμε στα δωμάτια, ενώ δεν είμαστε... τι να με έχει δει. Συγγνώμη, είσαι τόσο large και μένεις μόνο στο δωμάτιο, όλα μονόκλινα. Ναι, 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 έχω πολύ ωραίο συμβόλαιο στο Open. Α, εντάξει. Είναι όλα μονόκλινα. όλα μονόκλινα. Εγώ λοιπόν που δεν έχω το συμβόλαιό σου στο Sky, έχω δίκλινα και τρίκλινα. Ναι, αλλά να δεις τι ωραίο το σύμβολο του Sky, σε φέρνει πιο κοντά με κάποιο περίεργο τρόπο με τους υπόλοιπους και δεν σε νοιάζει να σκάσει, ας πούμε, το event. Λοιπόν, εντάξει, θα αποφύγω τον άγνωστο, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι με ανθρώπους που ξέρω. Για να δω. Να δω αν θα μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ή δεν μ' αρέσει. Ρε παιδιά, όχι, εντάξει, μπορεί να λέει τώρα... αλήθεια τώρα. Τώρα εντάξει, ο Γιαχνής τώρα. Γιαχνή, ούτε μισή συναυλία δεν θα έχει πάλι. Ότι δηλαδή θα προτιμούσα να με δει άγνωστος. Επειδή ναι, εσένα σου αρέσει. Ο... Επειδή εσύ Γιαχνή γουστάρεις πολύ. Α, ορίστε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Άκου λίγο. Να σου πω κάτι. Έχουμε και τη Ματίνα για τα φωτορυθμικά, τη Βάνια. Να σου πω κάτι. Στο Βερολίνο έχω μείνει μαζί με το Γιαχνή στο ίδιο δωμάτιο. Πάρε να έχεις. Μπράβο. Πάρε να έχεις. Μπράβο, με τις υγείες σου, Γιαχνή. Δεν μένω σε μονόκλινα, παιδί μου. Μάλιστα. Παιδί μου, να μοιραζόμαστε τα έξοδα, μονόκλινο. Θέλω να κάνω... Άκου λίγο, Αγγελική, μισό λεπτό, κυρία μου, μας φέρετε εδώ πέρα από το κέντρο. Ποια μιλά, ποια σε κόβει. Δεν θέλω να μιλάει κανείς στο αυτί του. Παιδάκι μου, είναι ολόκληρο κανάλι, δεν το έχει Αγγελική. Έρχεται η ροή μας, λέει μισό λεπτό, έχουμε και άλλο πρόγραμμα. Ποιος είναι μετά. Ποιος είναι μετά. Όποιος και... Η γυναίκα μου είναι μετά. Ποια είναι. Μετά αργότερα. Η κυρία Στάι. Παντρευτεί... Η κυρία μου Τσινά Στάι. Λοιπόν... θα... Σεξ, φαγητό, ύπνος. Ποια είναι η δική σου σειρά προτίμησης. Εντάξει. Ψέματα. Όπιζο. Ένα... Έλα, γρήγορα, Θέμη, να πάμε για πάστα. Ένα σεξ, οπα. Δύο φαγητό, τρία ύπνος. Ύπνος δεν πολύ νοιάζει. Το πιστεύετε δηλαδή. Το... Μπράβο εδώ. Κάτι... Έτσι, μπράβο, αλίμονο. Ρε, μπράβο. Αλίμονο. Έτσι, χριστιανικά, με ένα δικό μας τρόπο. Τι τελειώσαμε. Φεύγουμε... Ναι ρε φίλε, ας πούμε. Όχι. Μα τι όχι. Δεν κάτσε εκεί και πέστα με τη Ματίνα. Τι να σου πω αυτή τη στιγμή δηλαδή. Να ξανάρθει. Ορίστε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την εταιρεία που μας έδωσε τα μπλουζάκια μας, δεν μου θέλεις ένα. Α, θέλω, ναι. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Πρόμο πριν, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς. After Dark σήμερα 12:30. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε ένα υπέροχο Πάσχα, να κάνετε ό,τι έχετε ανάγκη, να ξεκουραστείτε, να βγείτε, να σεξ, φα, ύπνος, ό,τι νομίζει ο καθένας. Όχι, όχι τη μεγάλη εβδομάδα, μετά. Ναι, ναι, Νίκο μου. Όχι τη μεγάλη εβδομάδα. Είπα τη μεγάλη εβδομάδα. Όχι, τη μεγάλη εβδομάδα ύπνος και προσευχή. Έτσι. Και τα λέμε εμείς το Μάιο. Αλκατράς, πολλά φιλιά, γεια σας. Καλοκαιρινές διακοπές. Ο νικητής του Samsung είναι ο Βασίλης Κωστόπουλος. Να σε καλά. Καλοκαιρινές διακοπές, πάντα. Καλοκαιρινές διακοπές, πάντα.
σηκωθεί.